όμως για τον αντίπαλο. Ενδιαφερόταν μόνο για το πώς θα βρεθεί στο γήπεδο για να σπρώξει την ομάδα στην κατάκτηση του 12ου κυπέλου. Μέσα σε τρεις μόλις μέρες, 20.000 εισιτήρια κάνουν φτερά. Και ολόκληρο το ΓΑΣΥΠ να είχαν στη διάθεσή τους οι φίλοι της Ομόνιας, πάλι κάποιοι θα έμεναν χωρίς θέση. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Κανένα στην Ομόνια δεν θεωρούσε ότι αυτό το κύπελο μπορούσε να χαθεί. Ο Διγενής ήταν πάντα επικίνδυνος αντίπαλος. Η Ομόνια είναι όμως μεγάλη ομάδα και τέτοιους μεγάλους αγώνες ξέρει να τους κερδίζει. Για αυτό το φάουλ, σφυρίζει ο κύριος Πάπουτσος, έφυγε ο Αλωνεύτης, ο Καϊάφας εκτελεί, εμπούνει την κεφαλιά, γκολ! 1-0 η Ομόνια, σε πολύ καθοριστικό χρονικό σημείο, με τον Μούσα εμπούνει και μια φάση που ξανά γίνει στο παιχνίδι απόψε. Πολλές φορές ο Εμγκούνι σε χτυπήματα φάουλ, σε χτυπήματα κόρνερ, το είχαμε επισημάνει. Έρχεται από πίσω, δεν μένει στην περιοχή να δεχτεί το μαρκάρισμα τον παιχτών του Διγενή, έρχεται από πίσω, τον ψάχνουν και ανενόχλητος πιάνει την κεφαλιά. Μια, δυο, τρεις, τα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Εδώ ξανά, ο Καγιάφας εκτελεί το φάουλ, Εμγκούνι, κοιτάξτε. Μακριά από τα μαρκαρίσματα, στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Σάββας Κωνσταντίνου δεν μπορεί να αποσοβήσει το μοιραίο. Εδώ, εξαιρετική κεφαλιά και 1-0 η Ομόνια μπροστά. Ακριβώς με τη συντήρωση του χρόνου των καθυστερήσεων. Επαναλαμβάνουμε, πολύ καθοριστικό χρονικό σημείο. Εδώ, ξανά εντυπωσιακό πλάνο, τον γκολ
με το οποίο η Ομόνια παίρνει προβάδισμα με το τέλος του πρώτου μισθόλου. Ο Μούσα Εμπούνι είναι ο σκόρερ. Βάζει το σταυρό του. 1-0 λοιπόν μπροστά η Ομόνια. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την εδαφική υπεροχή, έφτιαξε περισσότερες ευκαιρίες, κυνήγησε περισσότερο τον γκολ και εκεί που φαινόταν ότι θα πήγαιναν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες με το 0-0, η τελευταία φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Να δούμε τι θα φέρει αυτό το φάουλ για την Ομόνια. Καϊάφας εκτελεί, το σούτ δεν μπόρεσε να γίνει. Να η ευκαιρία, Παπαϊωάννου, γκολ! Ο Μάκης Παπαϊωάννου, 2-0 η Ομόνια. Ο Μάκης Παπαϊωάννου σκοράρει όπως και πέρσι στο τελικό κυπέλλου και δίνει στην Ομόνια ένα καθοριστικότατο προβάδισμα. Τη φέρνει μια ανάσα, θα λέγαμε, από την κατάκτηση του τροπέου. Μια φάση που έδειξε ότι δεν θα έφερνε κάτι για την Ομόνια. Η άμυνα του Διγενή όμως εκεί δεν μπόρεσε να καθαρίσει. Και ο Μάκης Παπαϊωάννου σκοράρει ξανά σε τελικό. Εδώ ο Χαραλάμπους δεν μπόρεσε. Εδώ η άμυνα του Διγενή δεν μπόρεσε όμως. Επίσης ήρθε η μπάλα, στρώθηκε στο Μάκη Παπαϊωάννου. Εδώ δώρο το οποίο δέχτηκε με ευχαρίστηση ο παίκτης της Ομόνιας. Εδώ ξανά και ξανά το 2-0 στο 74. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς καλές στιγμές, χωρίς καλές φάσεις. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που η Ομόνια τηρούσε μια στάση αναμονής, καταφέρνει να εκμεταλλευτεί εκεί μια φάση στην περιοχή και ένα λάθος, μια δράνεια της άμυνας του Διγενή. Και να βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την κατάκτηση του τροπέου. Και λέμε μια ανάσα γιατί υπάρχει πολύς χρόνος. Αλλά με δυο γκολ μπροστά η Ομόνια είναι πολύ δύσκολο πλέον να χάσει αυτό το κύπελο. Να δούμε βέβαια. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Ο Ρολόφσκι εδώ δεν μπόρεσε αλλά πήρε πλάγιο. Ο κόσμος της Ομόνιας εδώ που βλέπετε ξεσηκώνεται. Θέλω τρόπαιο φωνάζουν και όπως πάνε τα πράγματα θα τους κάνουν το εκτέλεση. Θα πρέπει οι παίκτες του Διγενή να παίξουν την μπάλα. Τελευταίο σφύριγμα, το παιχνίδι τελειώνει. Τελειώνει ο 63ος τελικός του κυπέλου Κύπρου Coca-Cola. Εδώ ο κύριος Χάουαρτ με ένα στεφάνι λογικά από τριφύλι στο κεφάλι. Η Ομόνια κερδίζει τον Διγενή με 2-0. Κερδίζει το 12ο κύπελο στην ιστορία της. Το πανηγύρι αρχίζει για την Ομόνια. Για τους φίλους της Ομόνιας, για τους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία και βέβαια την διοίκηση. Μια χρονιά δύσκολη όπως εξελίχθηκε. Μια χρονιά που ξεκίνησε άσχημα στο πρωτάθλημα. Έφερε την Ομόνια νωρίς πίσω από τους στόχους της. Ολοκληρώνεται όμως αυτή η χρονιά με ένα τίτλο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δηλαδή. Ενώ απέναντι εδώ η φίλη του Διγενή. Κύριε Πρόεδρε, η ευχή σας έπιασε τόπο. Ο Διγενής ο καλύτερος. Ήταν ένα ωραίο μίτσο παιχνίδι. Με πρέπεια, ήρεμος ο κόσμος. Χαρήκατε τη βραδιά εδώ. Κύριε Χρυσόφια. Η δεύτερη μου ευχή να πιάσει. Ενίκησε η Ομόνια, πήραν το κύπελλο να πάμε στην. Να πάμε, Πρόεδρε. Ακούσαμε λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις από τον χώρο των επισήμων. Στον αγωνιστικό χώρο οι φίλοι του Διγενή. Εδώ έμειναν στον στις κερκίδες, εδώ οι παίχτες του Διγενή πήγαν απέναντι και χειροκρότησαν τους οπαδούς τους. Αν κατάλαβα καλά από την υπόδειξη του Μάριου Κωνσταντίνου, έδωσε τους φίλους του, τους παίχτες του Διγενή εντολή να πάνε να χειροκροτήσουν και τους παίχτες, τους φιλάθλους της Ομόνιας. Έτοιμα για το πρώτο όλε των παιχτών της Ομόνιας απέναντι στους οργανωμένους. Θα ακολουθήσουν βέβαια λογικά και άλλα στις άλλες δυο, κεντρική και στο άλλο πέταλο, εξέδρες που φιλοξενούν απόψε τους φίλους της Ομόνιας. Μπράβο και στους παίκτες του Διγενή
που χειροκροτούν τους φίλους της Ομόνιας, αναγνωρίζοντας τον δίκαιο αποψινό νικητή. Εδώ η παίχτες της Ομόνιας. Η Ομόνια έτοιμη για νέες νίκες. Εμπρός Ομόνια για νέες νίκες πάμε και να στεφάνεις όλα τα παιδιά. Την πράσινη φανέλα σαν φοράνε, σου δίνουν την ψυχή και την καρδιά. Την πράσινη φανέλα σαν φοράνε, σου δίνουν την ψυχή και την καρδιά. Την άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησες για χρόνια και το τιμάς ακόμα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Μέσα στα γήπεδα σε κάθε σου αγώνα χιλιάδες οι πιστοί σου οπαδοί. Σε τρέμουν οι αντίπαλοι σ' Ομόνια, της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Σε τρέμουν οι αντίπαλοι σ' Ομόνια, της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Την άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησες για χρόνια και το τιμάς ακόμα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια.
Φοράς το πράσινο το χρώμα της ελπίδας και το λευκό το χρώμα της χαράς. Στο στήθος με το ένδοξο τριφύλι, Ομόνοια στο γήπεδο πετάς. Στο στήθος με το ένδοξο τριφύλι, Ομόνοια στο γήπεδο πετάς. Στην άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνοια, Ομόνοια, Ομόνοια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησες για χρόνια και το τιμάς ακόμα, Ομόνοια, Ομόνοια, Ομόνοια.